Κύριε Πολίτη, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Τώρα σας ακούμε κι εμείς. Ωραία. Λοιπόν, είπαμε ότι είστε κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, έχετε προγραμματισμένες δράσεις και κινητοποιήσεις προκειμένου να μην κλείσει το εργοστάσιο. Πείτε μας λίγο τι συμβαίνει, σε ποια φάση βρισκόμαστε. Ναι, καταρχήν δεν είναι ξαφνικό από την άποψη, 2 χρόνια είμαστε σε εντατικούς, δηλαδή προγραμματισμένους κινητοποιήσεις, από την ώρα δηλαδή που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το συνέχει όλο το προηγούμενο, διαχρονικά υπάρχουν ευθύνες, έβαλε την Άρκο σε τροχιά εκποίησης με κίνδυνο να την κλείσουν. Και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε. Είμαστε στη φάση που η κυβέρνηση μας ανακοίνωσε ότι πριν κάνει τους εγκληματικούς διαγωνισμούς του ορυκτού πλούτου και της εκποίησης μοναδικής βιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βγάζει νικέλιο, την κλείνει, μας απολύει όλους τους εργαζόμενους πριν ακόμα τους διαγωνισμούς και παράλληλα μας βγάζει και έξω από τα σπίτια που έχουμε στους εργατικούς οικισμούς σε 2 σημεία που δραστηριοποιείται η Λάρκο, στη Βιωτία και στη Θεότιδα. Όπως καταλάβατε ότι οι αγώνες που κάναμε, καταλαβαίνουν όλοι μας ότι οι αγώνες που κάναμε όλο μέσα σε αυτή τη διετία και το κρατάγαμε το θέμα στην επικαιρότητα, αναδεικνύαμε, απαντούσαμε τι είναι η Λάρκο κτλ. Τώρα σήμαινε γενικός συναγερμός. Είναι έτοιμοι να κάνουν το τελευταίο βήμα του εγκλήματος, είμαστε έτοιμοι να τους αντιμετωπίσουμε. Σε αυτή τη βάση, όπως άκουσα και στο πρόλογο σας είπατε, πολύμορφες είναι οι κινητοποιήσεις. Καταρχήν να πάρουν το μήνυμα ότι δεν είμαστε μόνο οι συνδικαλιστές, έχουμε πραγματοποιήσει γενικές συνελεύσεις στους 4 από τους 5 χώρους. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι έξω για να πραγματοποιηθεί στο 5ο χώρο η Γενική Συνέλευση, τα μεταλλεία της Σερβίας. Είναι καθολική η συμμετοχή σε όλες τις γενικές συνελεύσεις, από ό,τι βλέπω και οι συνάδελφοι στα μεταλλεία της Σερβίας καθολικά είναι εδώ. Είναι καθολική η σύπνια. Θυμίστε μας πώς είναι οι εργαζόμενοι στη Λάρκο. Είμαστε συνολικά 1080 με αορίστου χρόνου, 200 συνάδελφοι περίπου εργολαβικοί και είναι και άλλοι 200 αυταπασχολούμενοι που δουλεύουν με το δικό τους μηχάνημα έργου και τα λοιπά. Άρα περίπου 1400 άτομα. 1400 άτομα άμεσα. Είναι όμως, έχει αξία να δούμε την αλυσίδα που θα πάρει, δηλαδή αυτή η απόφαση. Ναι Γιώργο, την αλυσίδα που θα παρασύρει, γιατί η Λάρκο με τα λεύματα ακόμα επεξεργάζεται κοντά στα βουνά, άρα δραστηριοποιείται στην επαρχία και καταλαβαίνετε ότι ολόκληρες περιοχές, χωριά, πόλεις της επαρχίας είναι προσαρμοσμένες 60 χρόνια τώρα γύρω από τη δραστηριότητά της. Είτε αυτό αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα που μπορεί να παρέχει κάποιος στην Λάρκο, προμήθεια ανταλλακτικών κτλ. Είτε αυτό αφορά τις υπηρεσίες, τους εργαζόμενους, αυτομισθός μας, ο Μπακάλης. Δίνει ζωή και στη. Δίνει ζωή σε περιοχές γύρω. Δηλαδή, για να το καταλάβουν οι ακροτές, μόνο 12.000 αυτοί είναι μόνο αυτά που συναλλάσσονται με τη Λάρκο. Καταλαβαίνετε ότι στα αφημί που συναλλάζονται οι εργαζόμενοι της Λάρκο στην περιοχή με μικρομαγαζάτορες και άλλους επαγγελματίες δεν είναι καταγεγραμμένα. Έτσι. Μάλιστα. Αυτό. Και καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια εξέλιξη, εμείς υπερασπιζόμαστε πάνω απ' όλα την εργασία μας. Ως την ίδια εργασία, όχι το δικαίωμα γενικά και αόρεση στην εργασία. Θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε μεταλλεργάτες και μεταλλορύχοι. Αυτό που μάθαμε είναι 60 χρόνια τώρα, όπως είπα, η δραστηριότητα της Λάρκο, από τους παππούδες, από τους πατεράδες μας. Αυτό μάθαμε, δεν ξέρουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Βιομηχανικοί εργάτες με συγκεκριμένες ειδικότητες. Επικίνδυνες ειδικότητες. Αλλά έχουμε ειδίκευση σε αυτό. Έτσι θέλουμε τις εργασίες μας. Και καταλαβαίνετε ότι σε περίπτωση που τελικά περπατήσει αυτό το έκτρο που μας ανακοίνωσαν, την κλείσουν,
ακόμη όχι μόνο άμα μας βάλουν τους οικισμούς, ακόμη και αν έχουμε ένα ιδιόκτητο στο χωριό σπίτι, το εγκαταλείπουμε, το εγκαταλείπουμε και δεν το νοικιάζει κάποιος, δεν θα βρει κάποιος να το νοικιάζει, να το νοικιάσει έτσι ώστε τα χρήματα να πάω να βρω κάπου αλλού δουλειά. Έτσι, μας ερημώνουν και μας... Κύριε Πολίτη, πόσοι από τους εργαζόμενους που αναφέρατε έχουν σχέση εξάρτησης και όσον αφορά την κατοικία τους με τη Λάρκο, δηλαδή πόσοι άνθρωποι θα βγουν έξω με τις οικογένειες? 300 συνάδελφοι έχουν άμεσα κατοικία στους εργατικούς, 300 οικογένειες στους εργατικούς οικισμούς. Γιατί είναι ένα δεύτερο κομμάτι που αναφέρεται και ο κόσμος δεν το ξέρει. Και που έχει και βαθιά κοινωνική διάσταση. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θα χρειαστεί να βρουν σπίτι τώρα και ξανά. Και σηματοδοτεί κυριότερα, νομίζω το κύριο είναι ότι σηματοδοτεί τις διαθέσεις της επόμενης μέρας. Όταν δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, μια βιομηχανία μεταλλευτική, μεταλλουργική, που έχει, οι εργαζόμενοι είναι κεφάλαιο, έχουν τεχνογνωσία, χρόνια εμπειρία και επιστήμονος κόλους πάνω σε αυτό. Όταν τους απομακρύνεις, μειώνεις έτσι καλώς το κεφάλαιο της επιχείρησης. Είναι οριστικό το κρίσιμο. Μάλιστα. Προσανατολίζεται για οριστικό κρίσιμο. Και το ξανάλεμε, οριστικό κρίσιμο στη μοναδική βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει σιδηρονικέλιο, που αξιοποιεί μεταλλεύματα, γιατί η χώρα μας έχει στο υπέδαφος της, είναι η μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουμε στο υπέδαφος νικέλιο και κουβάλτιο, που με βάση τα διεθνή κέντρα, το MASC, πώς τους λένε εκεί, και το Δέλτα Νίτα, τα επόμενα χρόνια αυτό που μας λένε στην πράσινη μετάβαση είναι η βάση που θα φτιαχτούν, που φτιάχνουν τις ισορρευτές, οι τιμές θα υπερδιπλασιαστούν, είναι ήδη στα ύψη και θα υπερδιπλασιαστούν, και η χώρα μας με βάση τις μελέτες μπορεί να καλύψει το 20% των αναγκών που θα δημιουργηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μιλάμε δηλαδή για μεγάλο οικονομικό έγκλημα ενάντια στα συμφέροντα όχι μόνο των εργαζομένων του Λάρκο, αλλά και όλων όσων μας ακούν, όλου του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.